Ναι, κυρία Χερικάκη, να ξεκινήσουμε με εσάς όμως. Να ναι, μας πείτε βεβαίως. Πια. Να αποτυπώσουμε λίγο την κατάσταση. Ανοίγουμε σε λίγες μέρες, 11 Σεπτέμβρη, τα σχολεία. Έχετε εικόνα σε τι θα βρεθούν αντιμέτωποι οι μαθητές? Πού εντοπίζετε τις μεγαλύτερες ελλείψεις, αν τις εντοπίζετε? Κοιτάξτε να δείτε, κάθε χρόνο δυστυχώς είναι μια πραγματικότητα ότι καταρχήν λείπουν πολλοί εκπαιδευτικοί από τις θέσεις τους. Ναι. Δηλαδή σχεδόν ποτέ τα σχολεία δεν αρχίζουν με το πλήρες πρόγραμμά τους. Θα περάσει η γνωστή πρώτη φάση προσλήψεων των αναπληρωτών, δεύτερη φάση προσλήψεων, για να φτάσει Οκτώβρης μήνας, ώστε κάποια βασικά μαθήματα να έχουν καλυφθεί. Να σκεφτείτε ότι ειδικά για τα γυμνάσια, το παιδί μπορεί να σχολάει 12,5 ώρα και όλον τον Οκτώβρη. Να μην γίνονται τα μαθήματα μέχρι και τον Οκτώβρη. Αυτό, ναι. Να μην γίνονται τον Οκτώβρη. Αυτό παρατηρείται κάθε χρόνο και γίνεται γιατί δεν κάνουν νωρίτερα, δηλαδή από τη στιγμή που πληρώνονται στη συνέχεια αυτές οι θέσεις. Γιατί δεν κάνουν όλη αυτή τη δικασία νωρίτερα? Είναι ένα θέμα, ένα πρόβλημα. Το ακούμε δεκαετίες. Δεκαετίες θυμάμαι εγώ να μιλάμε. Από τα 20 χρόνια έχω τελειώσει. Πάντα το είχαμε. Κοιτάξτε, το ζήτημα είναι πώς θα εξοικονομηθούν μισθοί των εκπαιδευτικών. Αυτό είναι το θέμα. Γιατί ένας μήνας λιγότερος είναι ένας μήνας λιγότερος. Mm. Και να σκεφτείτε ότι υπάρχουν και μαθήματα τα οποία μπορεί να μην διδαχθούν ποτέ. Ποτέ. Ναι. Και μπορεί να είναι τα δίθεν δευτερεύοντα μαθήματα που για μας, για το παιδί μας, δεν υπάρχει. Δηλαδή, το παιδί μας θέλουμε να ασχοληθεί και με τη γυμναστική και με το σχέδιο και με τη ζωγραφική και με το θέατρο. Τα θέλουμε αυτά. Είναι ναι. ανάγκη. Συνήθως αυτές οι ειδικότητες είναι που αφήνονται λίγο πίσω. Είναι ναι. Αλήθεια, ναι. Ναι, αλλά μην νομίζετε, πέρσι και στην Ομοσπονδία είχαμε και κινητοποιήσεις ακόμα και για μαθήματα χημίας, βιολογίας, που ερχόταν ο βιολόγος ή ο φυσικός ή ο χημικός ακόμα και Δεκέμβρη μήνα σε εξεταζόμενο μάθημα. Ναι. Και αυτό είναι μια τεράστια αδικία. Ναι. Αυτό όμως που θα θέλαμε λίγο να επισημάνουμε και είναι σε πολύ μεγάλη έξαρση, είναι αυτό που έγινε με το Υπουργείο κατά καλό καιρό, η οδηγία, η εγκύκλειος του Γενικού Γραμματέα, η οποία οδήγησε σε αναστολή διαχωρισμών τάξεων, με αποτέλεσμα να προσπαθούν να συγχωνεύσουν εκατοντάδες τμήματα στην Αττική. Υπάρχει Κυρία Χερικάκη, δεν υπάρχει ένα όριο για το πόσοι μαθητές πρέπει να είναι σε μία τάξη, συγκεκριμένες προδιαγραφές. Ναι. Το οποίο είναι 20, πόσοι μαθητές είναι σήμερα, είναι γιατί αλλάζει. Είναι τουλάχιστον 25 παιδιά, 25 παιδιά με έως 30. Και ενώ αν υπάρχει παιδί που έχει διαπιστωμένη μαθησιακή δυσκολία, είτε αυτό χρήζει παράλληλη στήριξη, είτε πρέπει να ενταχθεί σε τμήμα ένταξης, έχει κάποια δηλαδή είδους διάγνωση, τότε θα έπρεπε κανονικά να είναι μειωμένος κατά 3 αυτός ο αριθμός. Τώρα πάνε να το τεντώσουν αυτό και η παράλληλη στήριξη να μην θεωρείται διάγνωση και να τεντώσουν με διαγνώσεις και να κάνουν 25-28 τμήματα με παιδιά που χρήζουν πρόσθετης βοήθειας. Μιλάμε για δεκάδες τμήματα τέτοια σε όλη την Αττική. Τι να σας πω, 27 αναφέρει τουλάχιστον ο Πειραιάς. Έχουμε έναν κατάλογο ολόκληρο με τέτοια τμήματα που οι γονείς είναι πολύ αναστατωμένοι, γιατί δεν μπορεί να γίνει μάθημα. Δεν μπορεί ένα τμήμα με 28 παιδιά, με 5 διαγνώσεις μέσα, να λειτουργήσει αυτό το τμήμα. Λογικό. Και προσπαθούν τώρα εντελώς αντιπαιδαγωγικά να στυρμώξουν τα παιδιά σαν σαρδέλες. Φτάνουν στο σημείο. Έχουμε καταγγελία ότι υπάρχει σχολείο που έχουν ζητηθεί σε παιδιά να αλλάξουν σχολείο προκειμένου να μην πιαστεί το όριο και να μην σπάσει το τμήμα. Δεν ξέρω αν καταλαβαίνετε τι σημαίνει αυτό. Δηλαδή το παιδί θα πηγαίνει με τους φίλους του, οι φίλοι του θα πηγαίνουν σχολείο και αυτό θα συνεχίζει το περπάτημα άλλα 1-2 χιλιόμετρα για να πάει στο επόμενο σχολείο για να μην δημιουργηθεί δεύτερο τμήμα. Μιλάμε για απαράδεκτες καταστάσεις. Και το χειρότερο είναι ότι για προκειμένου να γίνει οικονομία στους εκπαιδευτικούς έχουν βάλει στο στόχαστρο το πιο ευάλωτο τμήμα του μαθητικού πληθυσμού, που είναι τα παιδιά με ειδικές ή και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Κυρία Χερικάκη, να πάμε και λίγο στις υποδομές. Δεν ξέρω εσείς τα σχολεία που έχετε υπόψη σας στην Αττική, αλλά βλέπουμε πάρα πολλές περιπτώσεις και ειδικά τώρα εν όψη του ανοίγματος των σχολείων, με υποδομές οι οποίες δεν ανταποκρίνονται σε τίποτα, στις προδιαγραφές που θα έπρεπε να έχει ένα σχολείο, ακόμα και σε λιόμενα. Δηλαδή, τα ξέρουμε εδώ στους Ζωγράφους κάποια σχολεία που είναι συγκεκριμένη περίπτωση και υπάρχει πολλά θέμα χρόνια. Με το κτίριο πολλά χρόνια σε λιόμενα, αλλά δεν είναι μόνο αυτό.
Κοιτάξτε, εμείς σαν Ομοσπονδία Γονέων Περιφέρειας Αττικής έχουμε προειδοποιήσει για το μεγάλο και σοβαρό πρόβλημα που υπάρχει με τη σχολική στέγη στην Αττική. Να θυμίσω ότι περίπου πριν ένα χρόνο έχουμε δώσει μια πολύ αναλυτική συνέντευξη με στοιχεία πάνω από 22 συλλόγους γονέων και κηδεμόνων και ενώσεις, με την τραγική κατάσταση, με εικόνες, με την τραγική κατάσταση στα οποία βρίσκονται τα κτίρια. Μιλάμε για γυμνά καλώδια, μιλάμε για εστατική επάρκεια. Mm-hmm. Μιλάμε για πολύ σοβαρά προβλήματα. Θεωρούμε ότι είμαστε στο όριο κάποιου ατυχήματος στην κατάσταση που βρίσκονται ορισμένα σχολικά κτίρια, ειδικά στο Δήμο Αθήνας, Δήμο Ηρακλείου, Εγάλεο με τα σεισμόπληκτα που και εκεί η Ένωση κάνει πολύ μεγάλη κινητοποίηση. Υπάρχουν πολύ μεγάλα προβλήματα στη σχολική στέγη. Δηλαδή η κατάσταση με τη σχολική στέγη στην Αττική, με τα γερασμένα κτίρια που υπάρχουν, είναι πραγματικά οριακή.